Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 με όλες τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις. Τετάρτη σήμερα, 31 Ιανουαρίου. Τελειώνει σιγά σιγά ο Ιανουάριος. Ένας μήνας έντονος, ειδικά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι στην πολιτική ατζέντα και σήμερα. Έκκληση προς την Αθήνα και Σκόπια να αδράξουν την ευκαιρία για λύση, απίθυνε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή. Το συζητάμε 25 χρόνια. Όλοι ξέρουν ποια είναι τα ζητήματα. Είναι ώρα των αποφάσεων και πιστεύω ότι βρισκόμαστε εκεί, τόνισε ο Μάθιου Νίμιτς. Όπως είπε, δεν έχει νόημα να περιμένουμε και επεσήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ειλικρίνεια και ενεργητικότητα προς την εξέβρεση λύσης. Ο κ. Κοντζιάς από την πλευρά του ανέφερε και ενημέρωσε στον κ. Νίμιτς για το σχέδιο συμφώνου που πρόκειται να καταθέσει μέσα στο Φεβρουάριο στην πλευρά των Σκοπίων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με το όνομα, την αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού αλλά και το Σύνταγμα. Όμως ενημέρωση έκανε ο κύριος Νίμιτς και προς τον τομέαρχη εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο. Ενημέρωση που είχαμε με τον κύριο Νίμιτς δυστυχώς δεν αμβλύνει τις ανησυχίες μας, δήλωσε ο τομέαρχης εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε την ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κύριος Κουμουτσάκος μετά τη συνάντηση με τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η λύση πρέπει να είναι ενιαία, αδιαίρετη και να προβλέψει πρώτον την εξάλληψη κάθε μορφής αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα, δεύτερον αποδεκτή από τους Έλληνες ονομασία και τρίτον την υιοθέτησή της για όλες τις χρήσεις και προς όλους. Τώρα στο συλλαλητήριο της Κυριακής, 4 του μηνός, Φεβρουαρίου. Εκεί λοιπόν έχουμε και την πλευρά της Εκκλησίας που τοποθετήθηκε χθες. Στη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο συλλαλητήριο της Κυριακής για την ονομασία των Σκοπίων, με την τήρηση των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν το ειρηνικό και χωρίς πολιτικούς και κομματικούς χρωματισμούς χαρακτήρα, τον ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάστης Ελλάδος Ιερώνυμος. Όπως ανέφερε, η Εκκλησία θα εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτη Σύρου Θωρόθεο, ο οποίος και θα αναγνώσει το σχετικό ανακοινωθέν από την Εκκλησία, έχοντας την πλευρά του τον Μητροπολίτη Δράμας Παύλο και τον Μητροπολίτη Χίου Μάρκο. Το εθνικό συμφέρον επιτάσσει λύση στο εκρεμές πρόβλημα που βαραίνει τη σχέση μας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σε παρέμβασή του για το Σκοπιανό. Ο πρώην Πρωθυπουργός θέτει ως βάση την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 και σημειώνει ότι η συγκυρία ανοίγει την πιθανότητα επιτυχίας εφόσον υπάρξει σοβαρή και υπεύθυνη διαπραγμάτευση. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Τη θεμέλιο λίθο στην κατασκευή του Μουσείου του Ολοκαυτώματος έβαλαν χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ροϊβέν Ριβλίν. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως το Μουσείο στοχεύει να λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμηση για να μπορούν να οδηγήσουν ο φασισμός, ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και οι πρακτικές της βίας εναντίον οποιοδήποτε θεωρείται διαφορετικός. Ακόμη έκανε λόγο για ένα μουσείο φοροτιμής για χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σταλμένους από τις ναζιστικές αρχές της πόλης και τους συνεργάτες τους. Το μουσείο είναι μια μάχη μνήμης απέναντι στη λύθη, είπε ο κύριος Τσίπρας χαρακτηριστικά. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα επίθεση στην κυβέρνηση για την ατολμία και την ανικανότητά της να πατάξει την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συζήτησε με τον Πρίτανη και τους αναπληρωτές του για το ζήτημα της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια καθημερινότητα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αλλά και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια να αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς καταστάσεις λόγω της γενικευμένης ανομίας που επικρατεί. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Θανάση Μιχελή, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κοντά μας εδώ στην πρωινή ανάγνωση, αλλά και με τον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη από την ΕΡΤ. Πάμε όμως να δούμε τώρα την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και την ατζέντα, πώς θα κυλήσει σήμερα και η Ολομέλεια και οι επιτροπές της Βουλής. Βλέπουμε λοιπόν πώς στην Ολομέλεια ξεκινάει η συζήτηση για ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και στο σύνολό του Υπουργείου Οικονομικών Νομοσχεδίου, κύρωση ανάμεσα στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αυτό στις 10 το πρωί. Και στην επόμενη κάρτα μας βλέπουμε συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και στο σύνολό του, κύρωση ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και πριγκιπάτου του Λίχτενστάιν. Τώρα, στις επιτροπές της Βουλής θα συνεδριάσει η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου να επεξεργαστεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών και άλλες διατάξεις.
Στην Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσουν τα μέλη της με θέμα τη δομή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Περιφέρεια. Τα μέλη της Επιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, Κωνσταντίνος Καρατσιανόπουλος. Και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα γίνει ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γιώργο Κατρούγκαλο, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018. Και στις 2 το μεσημέρι, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Οργανισμών, Τραπεζών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα γίνει ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής των προτινομένων από τον Υπουργό Υποδομών, κ. Σπίρτζη, για το διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, κ. Γιώργου Κακουλάκη και Παναγιώτη Θεοχάρη. Αντιστοίχως, θα περάσουν λοιπόν τα μέλη αυτά από την Επιτροπή, όπου θα εκφράσει τη γνώμη της. Να περάσουμε τώρα στην χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Νέα κόντρα εξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών κατά τη συζήτηση του αιτήματος της Νέας Δημοκρατίας να κληθούν για να ενημερώσουν τα μέλη της ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος και όλοι εμπλεκόμενοι για τη συμφωνία που έχει ακυρωθεί σχετικά με τα απλικά συστήματα με τη Σαουδική Αραβία. Πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο καθηγητής σχεδιασμού υπολογιστικών συστημάτων, κ. Μασέλος, με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά πρόταση του Νίκου Παπά, Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος ανέφερε στην Επιτροπή πως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών οφείλει να διασφαλίζει ποιοτικές, γρήγορες και φθηνές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στον Έλληνα πολίτη. Που όμως δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής, όπως το διαπιστώνουμε όλοι μας, το υπογράμμισαν άλλωστε και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην Επιτροπή, πως η Ελλάδα έχει το πλέον ακριβό και ταυτόχρονα το πλέον αργό ίντερνετ στην Ευρώπη, κάτι που συνιστά σοβαρότατο πρόβλημα τόσο για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, όσο και για την ταλαιπωρία των χρηστών. Μια προβληματική υφιστάμενη κατάσταση, όπως και ο ίδιος ο νέος πρόεδρος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών ενημέρωσε την Επιτροπή, αφού, όπως είπε και αυτός, η μέση ταχύτητα των συνδέσεων στη χώρα είναι μόλις 7,5 Mbps, ενώ στο δίκτυο διείσδυσης των οπτικών ινών στα νοικοκυριά είμαστε στην 28η θέση μεταξύ των 28 της Ένωσης. Ο κ. Μασέλος τόνισε πως οι καταναλωτές των υπηρεσιών, των παρόχων, δικαιούνται να λαμβάνουν τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν. Αναπτύσσοντας το πλάνο των προτεραιοτήτων του, έδωσε έμφαση στην ευρυζωνικότητα, την εισαγωγή δικτύων πέμπτης γενιάς, όπως και στη δημιουργία νέων προϋποθέσεων για διεύρυνση του ανταγωνισμού και τις νέες επενδύσεις. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος, ότι δεν είναι μια απλή τεχνική επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία θα κληθεί να λάβει πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν θεμελιακά τη δυνατότητα του Έλληνα πολίτη να μπορεί να έχει πρόσβαση σε καλές, γρήγορες, ταχύτατες και φθηνές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, νομίζω ότι έχουν συνείδηση και τα μέλη τα οποία ήδη έχουν διοριστεί και ο κύριος Μασέλος, ο οποίος προτείνεται σήμερα από τη μεριά μας, και προσωπικώς θα ήθελα να καταθέσω την αισιοδοξία μου σε σχέση με την λειτουργία της Επιτροπής από εδώ και μπρος, η οποία έχω βαθύ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου ως προς το ρυθμιστικό της ρόλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε στην ατζέντα της να συζητήσει και το υποβληθέν από τις 20 Δεκεμβρίου αίτημα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να κληθούν να ενημερώσουν τα μέλη της, ο Υπουργός Άμυνας, όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι, στην υπόθεση πώλησης πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία. Η πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε πως η Θεσμών δεν είναι ανακριτική και ότι μετά και τη συζήτηση του θέματος και στην Ολομέλεια και δεδομένου ότι ήδη εξετάζεται και από τη δικαιοσύνη, αρμόδια για το θέμα είναι η Επιτροπή Εξοπλιστικών. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας την κυρία Χριστοδουλοπούλου ότι παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής, αφαιρώντας το δικαίωμα της μειοψηφίας να καλεί στην Επιτροπή όποιον θέλει, αφού το αποφασίσουν τα 2/5. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών υιοθέτησε πρόταση του κυρίου Τραγάκη να αποσταλεί αίτημα στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για το αν έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή να εξετάσει τον κύριο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα στην πλειοψηφία επί αιτήματος που στηρίζεται σε άρθρο
που αφορά δικαιώματα της μειοψηφίας να απορρίπτει την αίτηση αυτή. Δεν το αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα. Θεωρώ ότι είναι χονδροειδής, απαράδεκτη παραβίαση του κανονισμού. Η Επιτροπή αυτή έχει λειτουργήσει υπό διάφορες κοινοβουλευτικές συνθέσεις και συνθήκες και έχει ασκήσει πάρα πολύ σοβαρό έργο σε μεγάλες υποθέσεις. Στην υπόθεση των υποκλοπών είχαμε ένα μεγάλο παράδειγμα πριν από χρόνια. Στην υπόθεση της δικαιοσύνης στις αρχές της τωρινής Βουλής είχαμε ένα άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, τώρα θυμηθήκατε ότι για να μην κληθεί εδώ ο κύριος Καμένος και για να μην διερευνηθεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, στερείται των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Θεσμών, υποβαθμίζεται σε μια επιτροπή του τίποτα ή σε μια ερευνητική επιτροπή επιστημονικού χαρακτήρα η οποία διατυπώνει απόψεις σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει νομοθετικά ή θεσμικά και όχι μια επιτροπή που ασκεί έλεγχο, έρευνα και βεβαίως έτσι θέλετε να θωρακίσετε, πιστεύετε την κυβέρνηση, μάλιστα τον Ελάσσονα, τον δεύτερο κυβερνητικό εταίρο της κυβέρνησης. Επειδή επιδιώκω μέσα από αυτή τη συζήτηση, που για μένα είναι παραδειγματική το αίτημα αυτό για τον κύριο Καμένο, να λύσουμε οριστικά το ζήτημα της αρμοδιότητας, δεν θα το θέσω σε ψηφοφορία. Θα στείλω στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και θα κλείσουμε οριστικά με βάση την απάντηση που θα τροφοδοτήσει έναν αντικειμενικό διάλογο το αν η Επιτροπή Θεσμών έχει αρμοδιότητα να καλεί εδώ όποιον θελήσει τα δύο αυτή, πέμπτα. Κυρία Πρόεδρε, την αίτηση, να κρεθεί η αίτηση, όχι να κρεθεί μαζί, ερωτήματα. Μαζί με τα ερωτήματα. Ατόφια η αίτηση. Άμα στείλει την αίτηση, σε τι θα αποφανθεί. Τη στείλαμε. Πάμε τώρα στη σύνδεσή μας με τους καλεσμένους μας. Κοντά μας ο κύριος Θανάσης Μιχελής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Φθιώτιδας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Και εμείς που είστε μαζί μας. Και φυσικά ο καλός συνάδελφος Αλφόνσο Βιτάλης από την ΕΡΤ. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την χθεσινή επίσκεψη εδώ του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, του κύριου Μάθιου Νίμιτς και τις επαφές που είχε με τον κύριο Κοζιά και τον κύριο Κουμουτσάκο, να μας δώσει λίγο το κλίμα ο συνάδελφος. Και την επόμενη μέρα, σήμερα μεταβαίνει στα Σκόπια ο κύριος Νίμιτς και έχουμε και αντίδραση από εκεί για τις δηλώσεις του κύριου Κοζιά, για τα όσα είπε, λίγο που έδωσε ένα κλίμα των τελικών θέσεων και είπε η άλλη πλευρά ότι μη μιλάς δημόσια περί τελικών θέσεων. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια πραγματικότητα η οποία είναι η εξής. Δίπλα στον διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος λειτουργούσε πάντα με έναν εκπρόσωπο από κάθε πλευρά, έναν των Σκοπίων, έναν της Ελλάδος, πλέον έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι στα ανώτατα κλιμάκια οι πολιτικές ηγεσίες, Υπουργοί Εξωτερικών και Πρωθυπουργοί. Πού θα οδηγήσει, αυτό θα το δούμε. Το κλίμα φαίνεται, φαίνεται να είναι καλό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Νίμιτς είχε ένα πακέτο προτάσεων, λίγο πολύ βασισμένο και σε παλιότερες ιδέες του, το οποίο το παρουσίασε στη Νέα Υόρκη πριν 15 μέρες, αν θυμάμαι, στον κύριο Βασιλάκη και στον κύριο Ναουμόφσκι. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι έχει δουλέψει παράλληλα με διάβλους επικοινωνίας με την πλευρά των Σκοπίων και προετοιμάζει ένα σχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα ενσωματωθεί προφανώς στις προτάσεις του κύριου Νίμιτς. Και μέσω του κυρίου Νίμιτς θα κινηθεί αυτό, διότι χρειάζεται και ο ΙΕ, αν χρειαστεί ποτέ, να επικυρωθεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι ξέρουμε μέχρι τώρα, είτε λίγο από το ρεπορτάζ, είτε από όσα είπε ο κύριος Κοντζιάς προχθές στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είτε από αυτά που καταφέραμε να συλλέξουμε χθες. Πρώτον, ότι τουλάχιστον η ελληνική πλευρά ετοιμάζει ένα σχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το όνομα, τα λυτρωτικά και το Σύνταγμα. Σε ό,τι αφορά το όνομα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται, προκαλεί προβληματισμούς και ενστάσεις, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, φαίνεται ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, προκρίνει ένα σύνθετο όνομα στα σλαβικά. Θα υπάρχει λέξη Μακεδονία, Μακεντόνιζα, Μακεδονία, θα δούμε. Και συζητεί ένα συνθετικό. Θα το πω στα ελληνικά και μετά, γιατί τα σλαβικά μου δεν είναι πολύ καλά. Το Άνω Μακεδονία, το Βόρεια Μακεδονία, το Δημοκρατία της, του Βαρδάρη, Δημοκρατία του Βαρδάρη Μακεδονία. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο τραπέζι από παλιότερες ιδέες του κυρίου Νίμιτς, τα οποία τα παίρνουμε εμείς και τα συσθέτουμε. Και υπάρχει κάτι άλλο, ότι η ελληνική πλευρά
θέλει να είναι στη σλαβική μορφή ενιαίο το όνομα Γκόρνα Μακεδονία. Ναι, μην το πάρετε δεδομένο ότι είναι αυτό. Όχι, λέω αυτό ένα επειδή είπε στη σλαβική πλευρά, ναι, έτσι ακούγεται. Και να είναι ενιαίο, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Κοτζιάς προχθές στην Ελλάδα, Σρι Λάνκα, μια λέξη μετάφραστη κτλ. Λοιπόν, περίπου αυτό είναι το περίγραμμα. Τι πρέπει να δούμε τώρα? Πρέπει να δούμε και τις ρήτρες που έχει βάλει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τον αλυτρωτισμό, το αμετάβλητο των συνόρων και τα θέματα που θα επισέλθουν ως αλλαγές στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Ναι. Αν αυτά τα αποδέχεται η πλευρά των Σκοπίων, μετά αν η συμφωνία αυτή θα πάρει διεθνή μορφή, γιατί χρειάζεται, νομίζω ότι είναι πολύ διαφωτιστικό προς αυτή την κατεύθυνση τώρα βλέποντας το και στην τηλεόραση τον κύριο Βενιζέλο, το άρθρο του κύριου Βενιζέλου. Εντάξει, ο κύριος Βενιζέλος είναι ένας διακεκριμένος νομομαθής, ναι, οπότε από αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις, αλλά είναι διακεκριμένος νομομαθής. Το οποίο μάλιστα το επικαλέστηκε και ο κύριος Κοντιάς προχθές στην ΕΡΤ. Θα πρέπει να δούμε τη διεθνή διάσταση αυτής της συμφωνίας, τα γκαραντί τα διεθνή, και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι μία πλευρά, αλλά έχει αρκετά προβλήματα. Φαίνεται ότι, όπως εκτιμάει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, αυτό το πράγμα δημιουργεί μία τμηματική προώθηση της συμφωνίας. Σαλαμοποίηση, το λέμε να το πούμε. Ναι. Δεύτερο, φαίνεται ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα σε κάποιες ρήτρες που μπορούν να μπουν. Αυτό λοιπόν, άλλη μία παράμετρο είναι αυτή. Και τελευταία παράμετρο είναι η παράμετρο που λέγεται λαϊκός παράγων, κοινή γνώμη, η οποία είναι, τουλάχιστον όπως είδαμε και από τη χθεσινή δημοσκόπηση και από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε τις τελευταίες μέρες, έχει μια επιφύλαξη ισχυρή, λιγότερο ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει πλειοψηφική στις δημοσκοπήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Ωραία, να πάμε στον κύριο Μιχελή, τώρα στον καλεσμένο μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε, φαντάζομαι, χθες και τον κύριο Κοτζιά, ακούσατε και τον κύριο Κουμουτσάκο. Και έχω σημειώσει στην ουσία τα ίδια λένε και οι δύο πλευρές, και η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών και η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ανοιχτά συμφωνία, λέει ο κ. Κοντιάς, ζητήματα σε σχέση με το όνομα, την αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού και το Σύνταγμα. Εξάλληψη κάθε μόρφης αλυτρωτισμού, πρώτον. Δεύτερον, αποδεκτή ονομασία από όλους. Και τρίτον, υιοθέτησή της για όλες τις χρήσεις από όλους, λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά στις θέσεις. Το εργαόμενες, λέει η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, κύριε Μιχαλή. Η κύρια διαφορά και το σημείο τριβών και αιχμής είναι ο όρος Μακεδονία, ο χαρακτηρισμός Μακεδονία με οποιοδήποτε συνθετικό. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που υιοθετείται, όπως είπε και ο κύριος Βιτάλης, από κατά τις στατιστικές και τα δεδομένα από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν αποδεχόμαστε αυτό. Κοιτάξτε, για να συζητούμε ένα ζήτημα πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί είτε ιστορικού είτε γενικότερου χαρακτήρα γεωπολιτικού. Εάν δεν τα βλέπουμε και ξεκινάμε με την λογική ότι είμαστε ο ομφαλός της γης, εμείς η χώρα μας, με τον πολιτισμό μας, με όλα τα συν και τα πλήν θα πρέπει να λέμε. Ναι, ναι. Και με βάση αυτό θέλουμε να καθορίσουμε το γεωπολιτικό γίγνεσθε. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε λάθος και η ιστορία έχει αποδείξει ότι πολλές φορές οδηγηθήκαμε σε λάθη. Θα πω τούτο μόνο και θα έρθω στο θέμα. Στον λεγόμενο ατυχή πόλεμο του 1897 το αίτημα ήταν ελληνικός στρατός στην Κρήτη. Το αποτέλεσμα ήταν τουρκικός στρατός στη Λαμία και επειδή κατάγομαι και από εκεί, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη. Mm-hmm. Και αν δεν παρεμβαίναν οι τότε μεγάλες δυνάμεις που εκτιμούσαν ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το λεγόμενο ελληνικό βασίλειο εκείνη την εποχή, δεν ξέρω σε τι περιπέτειες θα είχαμε έρθει. Η αίσθηση του ελληνικού λαού και η επιθυμία θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του βέβαια, που είναι αποδεκτοί, αλλά κυρίως με τα γεωπολιτικά δεδομένα και τις δυνατότητες που έχουμε. Να έρθω στο προκείμενο τώρα. Mm-hmm. Εσείς συμφωνείτε με τον όρο Μακεδονία και λέω εσείς είστε εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτικός είμαι. Ξέρετε πολύ καλά. Να δω λοιπόν. Έχετε δει την ιστορία όπως. Δεν είμαι ιστορικός, όχι, είμαι φυσικός, αλλά. Ναι, έχετε εκπαιδευτικός. Λόγω της ιδιότητάς σας έχετε παρακολουθήσει τα γεγονότα και την πορεία της ιστορίας και πώς διαμορφώθηκε αυτή η ονομασία. Ναι. Τώρα λοιπόν εσείς, επειδή αναφερθήκατε στον κόσμο και στο τι θέλει ο λαός, συμφωνείτε με τον όρο Μακεδονία να υπάρχει στη νέα ονομασία?
να σας απαντήσω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι η μόνη εφικτή λύση στο συγκεκριμένο σημερινό ιστορικό και γεωπολιτικό γίγνεσθε. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή από το 1953, όπου ο Τίτο είχε ονομάσει αυτό το ομόσπονδο κρατήδιο, το κρατήδιο που ανήκε στην Ιουγκοσλαβία ως Μακεδονία, και εμείς ως Ελλάδα δεν αντιδρούσαμε, γιατί τότε χωρίζαμε τον κόσμο στους ανατολικούς και δυτικούς, στα δύο μπλοκ. Όταν το 1991 η χώρα μας υπέγραψε στα διεθνή φόρα και στους διεθνείς οργανισμούς την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την ίδρυση των κρατών που αποτελούνταν Ιουγκοσλαβία, Βοσνία, Ερζεγόβινη, Βοϊβόντι. Αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο. Κομβικό σημείο αυτό. Όχι το πρώτο, έχω μια ένσταση, αλλά εδώ είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο. Λοιπόν, όταν τότε, θα πω, ας πούμε, αποδεχθήκαμε την διάλυση και πίσω από τη διάλυση φαινόταν η ίδρυση αυτών των νέων κρατών και το κράτος αυτό ονομάζονταν σκέτο Μακεδονία, αντιληφθήκαμε αυτό και ξεκινήσαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις υπό την καθοδήγηση, προτροπή θα πω καλύτερα, να είναι έτσι πιο ευγενής λέξη, της Εκκλησίας, τις μεγάλες διαδηλώσεις του 1992, που δεν έλυσαν το πρόβλημα, το μετέθεσαν για να πάμε στην ενδιάμεση συμφωνία προς λύση πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό έμεινε. Κοιτάξτε τώρα, να πάμε από την άλλη πλευρά. Ναι. Είναι ένας λαός μικρός, ο οποίος ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Και την ταυτότητά του τη βρήκε στο όνομα Μακεδονία. Χωρίς να ξέρει σε βάθος την ιστορία, ανέβασε σύμβολα και έφτιαξε τον μύθο του σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, καθορίζοντας την ταυτότητά του. Ερχόμαστε εμείς τώρα και λέμε, η ιστορία λέει ότι η Μακεδονία είναι μια γεωγραφική περιοχή με την ανάπτυξη που είχε στην αρχαία εποχή, με κύριο βάρος την Μακεδονία που σήμερα ανήκει στο ελληνικό κράτος, αλλά και μεγάλο κομμάτι που ανήκει στην Βουλγαρία και στα Σκόπια. Ναι. Εμείς ακριβώς ως Ελλάδα τι ζητάμε, αυτό που είπε ο κύριος Κασιδιάρης, ελληνικό στρατό στα Σκόπια, το άκουσα στη Βουλή και ανατρίχιασα, να αναταράξουμε τα σύνορα των Βαλκανίων σήμερα και να προκληθεί αυτό που θα προκληθεί, πόλεμος. Εμείς ζητάμε έλλειψη του αλυτρωτισμού, εξαφάνιση του αλυτρωτισμού μέσα από μια αλλαγή του συντάγματος. Ζητάμε μια ονομασία που να μην αμφισβητεί ούτε τα σύνορα, ούτε την ιστορία, ούτε τη γλώσσα. Να επανέλθω σε αυτό. Το 1997 αποδεχθήκαμε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, που δεν υπάρχει ιστορικά. Θα έλεγα, ας ρωτήσουμε τον Τσόμσκι, τον μέγα Αμερικάνο γλωσσολόγο. Δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα. Είναι μια διάλεκτος με ρίζες στην βουγαρική κλπ. Ας μην σταθώ σε αυτό. Άρα, κύριε Μιχελή, αφού τα έχουμε αποδεχθεί, όπως λέτε όλα αυτά, και έχουμε αποδεχθεί, εννοώ, μέχρι τώρα την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουμε επί 25 χρόνια αποδεχθεί αυτή την παγωμένη κατάσταση που δεν λύθηκε το θέμα της ονομασίας. Και τώρα έχει δημιουργήσει μια συνείδηση, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, που δεν μπορούμε να την αγνοούμε, όταν όλες οι χώρες ονομάζουν αυτό το κράτος σκέτο Μακεδονία. Μόνο εμείς πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ερχόμαστε τώρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει αναγνωρίσει. Ορίστε. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Δεν έχει αναγνώριση. Ναι, έχουν αποδεχθεί άλλες χώρες, δεν το έχουν αποδεχθεί οι Έλληνες όμως. Σωστά. Και αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Και πρέπει να αφουγκραστεί η κυβέρνηση, τον κόσμο και τους πολίτες. Και θέλω να έρθω στο ότι ακριβώς την Κυριακή θα γίνει ένα συλλητήριο. Εχθές είχαμε και επίσημα τη συμμετοχή της Εκκλησίας, τη στήριξη από τον κύριο Ιερώνυμο για αυτό το συλλητήριο. Πρέπει να είναι ειρηνικό, χωρίς πολιτικούς και κομματικούς χρωματισμούς. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ιερώνυμος με την ανακοίνωση που έβγαλε. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να λάβει υπόψη η κυβέρνηση και το ότι υπάρχει ο εσωτερικός. Ναι. Η φωνή εσωτερική της χώρας που πάντοτε δεν έχει αποδεχθεί, από ό,τι φαίνεται, ένα ποσοστό δεν έχει αποδεχθεί αυτή την αλλαγή που πρόκειται να γίνει, όποια αλλαγή γίνει. Ναι. Οι κυβερνήσεις πάντα και η κυβέρνηση τώρα πρέπει να λαβαίνει πάντα υπόψη τα μεγάλα μαζικά συλλαλητήρια. Ωστόσο, τα μεγάλα μαζικά συλλαλητήρια με το πρόταγμα, το αίτημα που έχουν, που κατά την άποψή μου στηρίζεται, εάν δεν είναι κοινωνικοί διεκδικητικοί αγώνες αιτημάτων μερίδων του λαού ή κοινωνικών τάξεων, αλλά έχουν τέτοιο πανεθνικό χαρακτήρα, διέπονται κυρίως από έναν έντονο αυθορμητισμό, που δεν είναι κακός, δεν το λέω με αρνητικό πρόσημο αυτό. Οι κυβερνήσεις όμως πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτά που είπα προηγουμένως, τις γεωπολιτικές συνθήκες, το παγκόσμιο γίγνεσθε και τον συσχετισμό δυνάμεων. Πρέπει να προτάσουν το αίτημα, αλλά πρέπει να το παλεύουν μέσα στις δυνατότητες και στο εφικτό. Να σας πω μερικά μεγάλα συλλαλητήρια τα οποία πέρασαν απαρατήρητα.
τα συλλαλητήρια της εποχής μετά την δικτατορία, τι προτάγματα είχαν. Εγώ είμαι από αυτούς που συμμετείχα σε αυτά. Έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι Αμερικάνοι. Ναι. Μπορούσε τότε η χώρα να βάλει τέτοιο πρόταγμα ανήκοντας στη Δυτική Συμμαχία? Η άποψή μου δεν μπορούσε. Ήταν μια ουτοπία, ήταν ένα πρόταγμα. Εγώ δεν θα πω καλώς ή κακώς το βάλαμε, εγώ θα πω καλώς το βάλαμε. Γιατί τότε θεωρούσαμε ότι εξαιτίας αυτών είχαμε τη δικτατορία, το Κυπριακό και όλα αυτά. Αλλά οι κυβερνήσεις πάντα, αφού τα λαμβάνουν υπόψη, προσπαθούν μέσα στο υπάρχον κοινωνικό, γεωπολιτικό γίγνεσθε να λύνουν τα προβλήματα. Εσείς συμφωνείτε με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως το συλλαλητήριο, δηλαδή? Είναι ένας τρόπος να εκφραστεί ο κόσμος, να εκφραστούν οι πολίτες που έχουν μία άποψη και κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει και ακραίους, έτσι, ακραία εάν στοιχεία. Εάν ήταν τόσο αθώο, ναι, θα έλεγα δεν με ενοχλεί. Αλλά εκτιμώ ότι πίσω από ένα τέτοιο συλλαλητήριο είναι η προσπάθεια της μείζωνος αντιπολίτευσης να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση και να το μετατρέψει σε αντικυβερνητικό. Ναι, αλλά ένα λεπτό στο συλλαλητήριο παίρνει μέρος και στην ουσία όλοι οι βουλευτές παίρνουν μέρος από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θέλω να πω ότι υπάρχει και τώρα και αυτή η φωνή. Βεβαίως. Εσωτερικά στην κυβέρνηση. Υπάρχει διαφορετική άποψη. Υπάρχει διαφορετική άποψη. Είναι σαφές. Και στήριξαν και στη Θεσσαλονίκη, στηρίζουν και στην Αθήνα το συλλαλητήριο. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές αυτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετέχουν στο συλλαλητήριο έχοντας την άποψη ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μπει ο όρος Μακεδονία. Κάποιοι άλλοι μετέχουν στο συλλαλητήριο σε μια έμεση προσπάθεια μετατροπής του σε αντικυβερνητικό, δεδομένου ότι όλες οι άλλες αντικυβερνητικές τους προσπάθειες να μην κλείσει αξιολόγηση, να γίνουν κινητοποιήσεις εργαζομένων κτλ. Δεν ευωδόθηκαν. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα ρόδινα για τους εργαζόμενους, αλλά διαπιστώνω και από την κίνησή μου και στην επαρχία ότι υπάρχει μία ανοχή, θα έλεγα, των εργαζομένων στα οικονομικά και πολιτικά τεκτενόμενα, η οποία έχει εξήγηση σε μια άλλη ευρύτερη συζήτηση. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Θέλω να πείτε ότι έχουν υποστεί περικοπές, μειώσεις. Έχουν υποστεί περικοπές, έχουν υποστεί μειώσεις, έχει κατέβει το ΑΣΕΠ. Αλλά βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί προς όφελος των κοινωνικά αδύναμων και των εργαζομένων με τον καλύτερο δυνατό, τονίζω, δυνατό, όχι απόλυτα επιθυμητό τρόπο, είναι η σημερινή κυβέρνηση. Και γι' αυτό δείχνει μια ανοχή. Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα έχει γίνει κοινωνική έκρηξη με αυτά τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν ελπίδα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπουν ότι γίνονται προσπάθειες και σε άλλες κατευθύνσεις ενός στοιχειώδους εξυγχρονισμού του σημερινού, του αστικού κράτους, έξω από τα αιτήματα και προτάγματα του προγράμματος μιας αριστερής κυβέρνησης, ενός εξυγχρονισμού που δεν το κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε γιατί δεν θέλανε, είτε γιατί δεν μπορούσαν, είτε γιατί είχαν εμπλακεί με τέτοια συμφέροντα. Λέω και μόνον τούτο, το κτηματολόγιο. Ναι. Εσάς σας προβληματίζει ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της συγκυβέρνησης? Θέλω να πω, ακούτε και στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων βουλευτές που τοποθετούνται απέναντι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι αυτό τον αραβόνα, να πω. Έχει δημιουργηθεί έτσι λίγο βουβά μία ένταση. Σας προβληματίζει, ασφαλώς σας ανησυχεί, προβληματίζει, σας ενοχλεί? Με προβληματίζει. Δεν θα έλεγα με ενοχλεί, υπό την έννοια είναι ότι αν στην πολιτική ενοχλήσει από την αντίθετη άποψη, αποσύρεσαι και πας για κυνήγι, δεν ασχολείσαι με την πολιτική. Θα έλεγα ότι με προβληματίζει και προσπαθώ να την ερμηνεύσω. Και αν μένει η ερμηνεία είναι η διαφορετική άποψη που ξεκινά από μια διαφορετική πρόταση με στόχο την επίλυση του προβλήματος προς όφελος του συνόλου, θα την έλεγα ότι είναι κατανοητή και ας τη βάλουμε στο τραπέζι. Αν η διαφορετική άποψη ξεκινά με την λογική που έχω διαβάσει παλιά κείμενα ότι οι βουλευτές της Μακεδονίας δεν μπορούν να το δεχθούν γιατί τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές, δηλαδή μη χάσω τα ψηφαλάκια, αυτό με ενοχλεί. Η άποψή μου είναι ότι ως πολιτική, εάν θέλουμε πλέον στις σημερινές μη σταθερές συνθήκες παγκόσμια και κοινωνικές και ευρύτερες, αν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της χώρας προς όφελο της χώρας και κατά την άποψή μου από την αριστερά στην οποία ανήκω προς όφελος των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, θα πρέπει να σκεφτόμαστε το πρόβλημα, τη λύση του, έναντι οποιοδήποτε προσωπικού ή κομματικού τμήματος. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όλη αυτή η προσέγγιση που γίνεται από πολλά κεντρικά στελέχη αυτού που λέμε του χώρου πια, που αποκαλούμε κεντροαριστερά, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Θεοδωράκης, ο κύριος Δανέλης, πάρα πολλοί κόσμος, πιστεύετε ότι ανοίγει μια άλλη προπτική ακόμα και κυβερνητικής
αν θέλετε, συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με κομμάτια τη κεντροαριστερά ή με ολόκληρη την κεντροαριστερά πάνω στο θέμα αυτό, έτσι όπω δημιουργείται. Με αφορμή θα. Και θα μου επιτρέψετε μετά στο τέλο μια παρατήρηση για τα συλλαλητήρια. Τώρα να πάρουμε καμιά είδηση. Ευχαριστώ. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σα με αυτό που πιθανώ να υπονοείτε. Ότι η συγκυρία έφερε αυτή τη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ. Εγώ θα σα πω μια άλλη συγκυρία που την έχω ζήσει. Το 1989-91 η συγκυρία έφερε τότε την παραδοσιακή κλασική αριστερά σε συμπόρευση με την παραδοσιακή κλασική δεξιά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που ήταν ένα κεντροαριστερό κόμμα, κίνημα, στην λογική της κάθαρσης. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο και ίσως... Δεν θα προκάνουμε. Το είχα ζήσει γιατί μετήχα στα πολιτικά δρόμενα. Η άποψή μου είναι ότι... Μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, οποιαδήποτε λάθη και αν κάνει και αν χρεωθεί, αυτά δεν μεταφέρονται στο σύνολο ούτε των ψηφοφόρων του, ούτε των οπαδών του, εγώ θα τολμούσα να πω, ούτε και των όλων των στελεχών του. Πάρα πολλά στελέχη όλων των κομμάτων έχουν μια αγνότητα με την άποψη που υποστηρίζουν, έστω και αν αυτή οδηγήσει σε λάθη ή δεν οδηγήσει ή οδηγήσει στην καταρρεύση και συρρίκνωση. Να πω λοιπόν συγκεκριμένα, η κεντροαριστερά όπως εκφράστηκε κυρίως από το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογα στελέχη που αυτή τη στιγμή προβληματίζονται και για την ίδια την πορεία της κεντροαριστεράς και για την πορεία της χώρας. Βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι και για το Μακεδονικό είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, να μην πω αδιέξοδη. Γνωρίζουν την προϊστορία γιατί εν μέρη την διαχειρίστηκαν. Άρα ανοίγουν δρόμους για να επιληθεί το ζήτημα, που αυτοί οι δρόμοι μπορεί να ανοίξουν δρόμους και για άλλα γενικότερα ζητήματα, κοινωνικά. Είστε σαφείς έτσι όπως το έχετε πει, αλλά πείτε μου κάτι. Αυτό που λέτε ότι ανοίγουν δρόμους προς τους ψηφοφόρους και κάποια στελέχη ή ανοίγουν δρόμο προς τους κεντρικούς μηχανισμούς, δηλαδή προς τα συγκεκριμένα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κίνημα αλλαγής ή στο ποτάμι, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως θέλετε πείτε το. Οι δρόμοι που ανοίγουν, μόνο προς το εκλογικό σώμα και να μαζέψουμε κάνα στέλεχος μεσαίο. Να σας απαντήσω. Ποικιλοτρόπος είναι η απάντηση. Ένας δρόμος πρέπει να ανοίγει επί του προβλήματος. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η προτινόμενη λύση από τον Α, Β ή Γ, και αν σε αυτό συμπορευτούμε, μπορούμε να συμπορευτούμε και με την πολιτική μας έκφραση στα διάφορα επίπεδα. Ακόμα δεν έχουν συμπορευτεί σε συνδικαλιστικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. Να συμπορευτούν σε αυτό, να πάμε παραπέρα. Και αν πάμε ακόμα παραπέρα, μπορεί να συμπορευτούμε και σε κοινή κάθοδο και να ζητήσω και τα ψηφαλάκια του ο καθένας, προκειμένου να. Όταν λέτε κοινή κάθοδο, σε εκλογές. Ναι. Όχι, κοινή κάθοδο εννοώ. Θα φτιαχτεί ένα ευρύτερο σχήμα. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενιαίο δημοκρατικό μέτωπο, ας πούμε, δηλαδή, απέναντι στην νεοφιλελεύθερη δεξιά. Και θα είναι μέσα όλος ο χώρος. Πολιτικά αυτό μπορεί να εκφραστεί με το 2 και 3 και 4 κόμματα. Αλλά σαν ευρύτερη παράταξη για να αντιμετωπίσεις τη λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού σήμερα, εγώ θα συμφωνήσω γιατί δεν έχεις άλλη γραμμή άμυνας. Το παγκόσμιο. Δηλαδή, δεν πάμε πια έτσι όπως το περιγράφεται σε ένα απλό διπολισμό από εδώ. Η δεξιά συντηρητική παράταξη και από εδώ η προοδευτική, λέτε ότι μπορεί απέναντι σε ένα ευρύτερο σχήμα που δημιουργείται με την κεντροδεξιά, με τη φιλελεύθερη κατεύθυνση όπως λέτε, να υπάρξει ένα ευρύτερο σχήμα των φορέων και των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αυτό λέτε. Η άποψή μου από την πολιτική εμπειρία 4 δεκαετιών και πλέον αυτό είναι και πάντα αυτό επιδιώκονταν. Ξεκινώντας στο πιο απλό επίπεδο που είναι τα συνδικάτα, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ σήμερα να γίνονται απεργίες και να γίνεται μία συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μία στην Ομόνια και μία από όποια οι οποίες είναι αναποτελεσματικές. Δηλαδή, απεργεί σύσσωμα η πολιτική ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι εργαζόμενοι απεργούν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλφόνσο μου, θα σε διακόψω δυστυχώς. Πήγαμε να βγάλουμε είδηση τώρα. Ναι, κάτι κάναμε. Όχι, η είδηση δεν θα είναι από μένα, από έναν βουλευτή. Όχι, έχει σημασία που. Εγώ την άποψή μου σα λέω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λέω με εφθαρσός και με οποιοδήποτε
κόστος, αν θέλετε. Κύριε Μιχελή, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σε επόμενη παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διοργάνωσε. Ήσταν και εσείς εχθές εκεί σε αυτή την εκδήλωση, στην ΛΑΕΔ, στην Λέσχη Αξιωματικών. Διοργάνωσε εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου Φόρο Τιμή στην Ελλάδα 1940-1944 του Γάλλου φιλέλληνα Ροζέρ Μίλιεξ. Την εκδήλωση τίμησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίθυναν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κ. Δημήτρης Βίτσας. Ο Ροζέ Μίλιεξ ήταν Γάλλος διανοούμενος και φιλέλληνας με πολύ σημαντική πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το βιβλίο «Φόρος τιμή στην Ελλάδα 1940-1944» περιέχει κείμενα και μαρτυρίες διακεκριμένων Γάλλων που συνέλεξε ο Μίλιεξ το διάστημα 1945-1948 και τα οποία υμνούν την Ελλάδα και το λαό της για τη συμβολή του στον αντιφασιστικό αγώνα και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε στην ομιλία του ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας φυλάσσουν σύνορα που δεν είναι μόνο ελληνικά αλλά κυρίως ευρωπαϊκά. Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ένοπλες δυνάμεις ειρήνης, ένοπλες δυνάμεις δημιουργίας. Δεν φυλάζουν μόνο τα σύνορα της Ελλάδας, την κυριαρχία της Ελλάδας, το έδαφος της Ελλάδας, μα φυλάσσουν το έδαφος, την κυριαρχία και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού μίλησε για το πολιτικό μήνυμα του Ροζέ Μίλιεξ και τη διαχρονική του σημασία, έστειλε το δικό του μήνυμα με αποδέκτες στις γειτονικές μας χώρες. Τα εδάφη μας, ξηρά, θάλασσα και αέρας, σε εμάς τους Έλληνες δεν μας χαρίστηκαν από καμία συνθήκη, αλλά απελευθερώθηκαν με αίμα και κατόπιν ήρθαν οι συνθήκες να επικυρώσουν αυτό το γεγονός. Ο λαός μας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ένας αναπόσπαστο μέρος του, αποτελούν εγγύηση για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Χριστόφ Σαντεπή, αναφέρθηκε στο έργο του Μίλιεξ λέγοντας ότι είναι εμβληματική μορφή των ελληνογαλλικών σχέσεων. Η Σίανα Γνωστοπούλου είπε ότι οι αξίες της εποχής εκείνης, του 40-44, είναι επίκαιρες μέχρι και σήμερα και θυμήθηκε μια δική της εμπειρία που συγκίνησε τον παρόντα Μανώλη Γλέζο. Είμαι στο Παρίσι και ανάμεσα στις πολλές δουλειές που κάνω είναι και σε ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο Πολύτρια. Και εμφανίζεται κατά το μεσημέρι μια ηλικιωμένη κυρία Γαλλίδα με κλάματα στα μάτια και μου λέει «Πείτε μου ότι δεν πέθανε ο Γιάννης Ρίτσος». Μου λέει, της λέω «Πέθανε, δυστυχώς είναι αλήθεια». Μου λέει «Αγάπησα την Ελλάδα όταν 8 χρονών παιδί ο πατέρας μου με ξύπνησε από τον ύπνο μου, άνοιξε το χάρτη της Ευρώπης και μου έδειξε την Αθήνα και μου είπε «Απόξε εδώ». Η Ευρώπη ξανακέρδισε τον πολιτισμό της. Ήτανε το βράδυ που ο Γλέζος και ο Σάντας κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μιλώντας για το Ροζέ Μίλιεξ, κατέληξε λέγοντας. Παράδοξα θα έλεγε κανείς. Σε κρίσιμες στιγμές η Ελλάδα φαίνεται, η ιδέα της Ελλάδας και η Ελλάδα σε πραγματικότητα φαίνεται να βρίσκει τρόπους περίεργους, πλάγιους και τεθλασμένους συχνά για να εγκατασταθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου γίγνεσθε και της παγκόσμιας προσοχής. Τέλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνος Στεφανίδης, συνέδεσε την εποχή του βιβλίου «Φόρος τιμή στην Ελλάδα 40-44» με το σήμερα. Η Ελλάδα, όχι η αρχαία Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, παράγει πολιτισμό. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά μια έκφραση ευαρέσκειας διανοουμένων ή καλλιτεχνών, είναι η αναγνώριση όχι μόναχα του αγώνα, του πολιτικού, στρατιωτικού, αλλά και του πνευματικού αγώνα. Τα όσα περιέχονται στο βιβλίο δεν είναι απλά η συλλογική κατάθεση θαυμασμού και αδελφικής αλληλεγγύης των Γάλλων προς την Ελλάδα. Εκπέμπουν ένα διαχρονικό πολιτικό μήνυμα σεβασμού και θαυμασμού πάντα επίκαιρο, καθιστώντας την έκδοση αυτή πολύτιμο οδηγό στο ταξίδι της ιστορικής μνήμης. Ο Ροζέ Μίλιεξ πέθανε στις 7 Ιουλίου του 2006 σε ηλικία 93 ετών στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, υπουργοί, εκπρόσωποι των κομμάτων, της πολιτιστικής και πολιτιακής ζωής του τόπου.
Πρωινή ανάγνωση συνέχεια και καλωσορίζουμε στο στούντιο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, θα ρωτήσω κατευθείαν, γιατί είχαμε χθες και την εξέλιξη με την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκοπο που έδωσε το πράσινο φως από την πλευρά του, να πω, και στηρίζει αυτό το συλλαλητήριο της Κυριακής. Εκλέγεστε στη Δεύτερη Περιφέρεια της Αθήνας. Εσείς θα πάρετε μέρος στο συλλαλητήριο? Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα ουδέποτε υπήρξε αυτό το δίλημα. Θα πάω στο συλλαλητήριο, προφανώς, γιατί δεν πρόκειται για θέμα εξωτερικής πολιτικής, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό εθνικό θέμα. Και γιατί όταν συλλαλητήρια στην Ελλάδα έχουν οργανωθεί ακόμη και για να στηριχθεί το 2015 η διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη, δεν καταλαβαίνω γιατί δαιμονοποιείται ένα συλλαλητήριο, δηλαδή μια λαϊκή σύναξη, γιατί αυτό είναι συν και λαλό, αυτό είναι το συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που δεν έχω καταλάβει γιατί και πώς ανέκυψε. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση λέει πως η θέση που έχει πάρει τελική η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε με τη θέση του Βουκουρεστίου το 2008 και συνέχεια άλλαξε και φτάσαμε σήμερα σε αυτά που είπε χθες ο κ. Κουμουτσάκος, να υπάρχει εξάλληψη κάθε μορφής αλληλεπιθρωτισμού, αποδεκτή από τους Έλληνες ονομασία και η υιοθέτησή της για όλες τις χρήσεις και από όλους, αποδίδει η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία αυτή την αλλαγή, να το πω, στο εσωτερικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο ότι είναι διχασμένο αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε εκείνους που θα πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο και έχουν μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στον όρο Μακεδονία και σε αυτούς που δεν θα πάρουν και έχουν μια άλλη θέση. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Το αν θα πάρει κάποιος μέρος στο συλλαλητήριο ή όχι δεν εξαρτάται από τη θέση του, εξαρτάται από την άποψή του σχετικά με το συλλαλητήριο και γενικά με τα συλλαλητήρια. Τώρα, όσον αφορά για αλλαγή στάσης, η Νέα Δημοκρατία, θέλω να θυμίσω, από το 1995 έχει πάντοτε την ίδια θέση. Τη θέση υπέρ του μεγάλου πακέτου. Έτσι είχε ονομαστεί τότε αυτό. Το Βουκουρέστι εμπεριείχε το μεγάλο πακέτο. Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι αυτό κάποιοι το θυμούνται και το γνωρίζουν. Να πω λοιπόν, όχι αλλαγή στάσης, διευκρίνηση για εκείνους που δεν θυμούνταν τι εμπεριείχε το Βουκουρέστι. Mm-hmm. Το Βουκουρέστι δεν ήταν απλώς μια άρνηση εισόδου της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Υπήρχε και η αιτιολογία του, δηλαδή υπήρχε η λογική για ποιο λόγο δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Και εκεί μέσα υπήρχε ο περίφημος αλυτρωτισμός, mm-hmm. για τον οποίο στην Ελλάδα αρχίσαμε να συζητούμε τώρα, στην παρούσα φάση, πολύ μετά τις 3 Ιανουαρίου. Υπάρχει όμως το πακέτο μέσα που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή της διαπραγμάτευσης ο κύριος Κοτζιάς, ξεκάθαρα το θέμα της εξάλειψης των αλληλεπιδρών. Ναι, αυτή είναι η αλλαγή στάσης εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι, δεν υπήρχε και αυτό. Στην ουσία όμως, επειδή εσείς τα υπήρχε όταν το θέσαμε εμείς. Μπήκε. Επειδή τα παρακολουθείτε και δημοσιογραφικά πάντα τα πράγματα, γιατί έχετε πάντα αυτή την οπτική, βλέπετε ότι πόσο κοντά είναι τα δύο πακέτα της διαπραγμάτευσης και το θέμα των Σκοπίων. Δηλαδή έχουν τα ίδια πράγματα μέσα πάνω κάτω της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για αλλαγή του συντάγματος, μιλάμε για το θέμα της ονομασίας, μιλάμε για εξάλληψη όλων των αλυτρωτικών στοιχείων. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι αυτό η κυβέρνηση δεν το είχε πριν το θέσουμε εμείς. Mm-hmm. Συζητούσε μόνο για το όνομα. Όμως, ως ένας άνθρωπος που από το 1991, ξέρετε, με εντολή του τότε Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη, συνεργάστηκα με τον αείμνηστο Νίκο Μάρτη για να γραφτεί ένα βιβλιαράκι, ένα εγχειρίδιο για το μακεδονικό, προκειμένου αυτό να μοιραστεί στο εξωτερικό, στις χώρες, στις πρεσβείες, σε αξιωματούχους. Άρα λοιπόν με το θέμα ασχολούμαι πάρα πολύ. Τότε ο Νίκος ο Μάρτης μου είχε πει συγκεκριμένα, εγώ μου λέει είμαι μεγάλης ηλικίας και θα φύγω από τη ζωή. Να θυμάσαι, επειδή αυτό το θέμα θα έρχεται και θα ξαναέρχεται και δεν θα λύνεται, mm-hmm. ότι δεν είναι μόνο το όνομα. Και πάντως, αν συζητούμε για το όνομα, συζητούμε υπό την έννοια ότι εμπερικλεί όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία πρόοδος. Καμία πρόοδος δεν υπήρξε. Δεν το άνοιξε και κανείς το θέμα, δεν ασχολήθηκε και κάποιος με το θέμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Όχι, δεν ασχολήθηκε. Εδώ, ναι. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Πολλά χαρτιά βλέπω. Αυτά είναι η ενασχόληση με το θέμα. Η δική σας. Όχι, όχι η δική μου. Είναι και η δική μου, ναι. Ως εδώ.
Είναι οι διαπραγματεύσεις που κάνει η Ελλάδα έκτοτε. Mm-hmm. Σκεφτείτε, επειδή τώρα προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι τώρα κάτι έγινε ξαφνικά, σκεφτείτε ότι δεν, όχι μόνο δεν σταμάτησαν ποτέ οι διαπραγματεύσεις για το θέμα, αλλά συνεχίστηκαν και επί κυβέρνηση Παπαδήμου, που δεν ήταν εκλεγμένη κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Γκρουεύσκι είχε ζητήσει και είχε συναντήσει μάλιστα σε μια διεθνή σύνοδο τον κύριο Παπαδήμο. Δεν έχουν σταματήσει λοιπόν οι διαπραγματεύσεις. Σε διπλωματικό επίπεδο σίγουρα δεν έχουν σταματήσει. Σε τι άλλο επίπεδο? Όχι, όχι, το λέω με συναντήθηκαν και πρωθυπουργοί, ναι, και πήγαν και ήρθαν. Αλλά... και ο Καραμαλής, ο Κώστας είχε, ναι, είχε αλλά επαφές. Δεν άνοιξε ποτέ κανείς, ούτε από την πλευρά των Σκοπίων, ούτε από την πλευρά της Ελλάδος, το θέμα να λυθεί. Μπράβο. Γιατί όμως, μπορείτε να μου πείτε? Τώρα, επίσημα ποια είναι η απάντηση? Ναι. Ότι υπάρχει η πορεία αυτής της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην, ναι, Ευρωπαϊκή γιατί, Ένωση. Γιατί δεν υπήρχε και πριν, υπήρχε. Και πριν 10 χρόνια, ξέρω. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως το timing σωστό? Γιατί? Απαντήστε μας εσείς. Λοιπόν, επειδή δεν είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο timing. Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε παράθυρο ευκαιρίας και τα λοιπά και ευνοϊκή συγκυρία δεν υπάρχει. Και θα σας πω γιατί. Γιατί μπορεί στο παρελθόν να ήταν στην κυβέρνηση το κόμμα του Γκρουεύσκη, το οποίο είναι αδιάλακτο. Ωστόσο τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αυτή η συγκυρία, διότι ο κύριος Ζάεφ είναι μεν πρωθυπουργός, αλλά το κόμμα του δεν είναι πρώτο. Πρώτο σε ψήφους και σε έδρες είναι το Βεμερό, ναι, του Γκρουεύσκη, ο οποίος έχει αποχωρήσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν έχει πλειοψηφία τέτοια που να περάσει από τη Σκοπιανή Βουλή οτιδήποτε. Σκεφτείτε ότι το Βεμερό μποϊκοτάριζε την Βουλή και δεν πήγαινε στις συνεδριάσεις και αποφάσισε να επανέλθει πριν από ένα μήνα, όταν είδε ότι υπάρχει το θέμα το, θέμα το Σκοπιανό, επέστρεψε και τις 24 Ιανουαρίου επέστρεψε στη Βουλή για πρώτη φορά το Βεμερό, mm-hmm, που αυτό κάτι σημαίνει. Α, δεν βλέπω όμως να τα λέει αυτά κανείς και να τα ακούει κανείς. Στις 29 προχθές, όταν πήγε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διεύρυνση της χρήσης αλβανικής γλώσσας στην επικράτεια της Πουγουδουμού, γιατί το έχει αναπέμψει ο Ιβάνοφ, ο πρόεδρος, στις 29 προχθές το Βεμερό κατέθεσε 35.000 τροπολογίες. Εάν για αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί συνέπεια τη συμφωνία της Αχρίδας με τους Αλβανούς, κατέθεσαν 35.000 τροπολογίες, που σημαίνει, δεν ξέρω πότε θα συζητηθεί, για το θέμα το μακεδονικό, για το Σκοπιανό, για το θέμα του ονόματος, πόσες τροπολογίες θα καταθέσει το Βεμερό. Mm. Άρα λοιπόν δεν είναι η συγκυρία. Και είναι και τούτο. Πρόεδρος της χώρας είναι ο Ιβάνοφ, προηγούμενος από το κόμμα του Γκρουεύσκη, με γνωστές απόψεις. Δεν άλλαξαν το διαπραγματευτή που τον είχε τοποθετήσει ο Ιβάνοφ, δηλαδή ο Γκρουεύσκη, και με αυτόν τον διαπραγματευτή, τον Ναουμόφσκι, κάναμε και αυτές τις διαπραγματεύσεις που λέμε τώρα. Έχουν δυσαρεστηθεί από αυτήν τη διαχείριση. Δυσαρεστηθεί, δεν έχουν αλλάξει διαπραγματευτή. Συγγνώμη. Ναι. Ο Δημητρόφ, ο Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα που μιλάμε, στις δηλώσεις του λέει ότι το θέμα της εθνικής ταυτότητας είναι πολύ σημαντικό για μας και προσπαθούμε να πείσουμε τους γείτονές μας. Τι άλλο να πω. Ο Νίμιτς πάει και φέρνει τις ίδιες προτάσεις ακριβώς 25 χρόνια. Και αυτές οι προτάσεις τώρα δεν είναι τωρινές, είναι του 5 και του 8. Είχαν απορριφθεί από την ελληνική κυβέρνηση τότε. Και τα Νόβα Μακεδόνια και τα Γκόρνα Μακεδόνια. Να ρωτήσω κάτι. Εάν για την και τα μετάφραστα και τα μεταφρασμένα και αυτά που λένε τα μεταφραστά. Ναι. Μην τα ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η πρόθεσή του τότε ήταν να μείνει αμετάφραστο για 3 χρόνια και μετά να μεταφραστεί στα αγγλικά. Άρα λοιπόν θα πάμε κατευθείαν για αγγλική χρήση, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ λέει, δεν μας ενδιαφέρει να τον βρεθεί λύση, αυτό είπε ο Γενικός Γραμματέας. Άρα όλα αυτά που σας λέω, Ζάεφ, Ιβάνοφ, Βεμερό, αναλογίες μέσα στη Βουλή, απόψεις σημερινές. Ο Ζάεφ μας λέει ότι ναι, εντάξει, δεν έχουμε την αποκλειστικότητα, έχετε κι εσείς ένα κομμάτι της Μακεδονίας μας, συγγνώμη, με το πιθανόν λέει και η Ελλάδα να της αναλογεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Μακεδονίας, με το πιθανόν του Ζάεφ. Αυτά είναι τωρινές δηλώσεις. Να, άρα κάτι. Λοιπόν δεν υπάρχει συγκυρία. Πέστε μου τώρα εσείς γιατί ξεκίνησε το θέμα. Έχω άποψη. Εσείς την άποψή σας θέλουμε. Εγώ δεν μπορώ να, ναι, να ερμηνεύσω γιατί. Ναι, αφού λοιπόν δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή συγκυρία και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπαν αφήστε το σε μια άλλη ευνοϊκή συγκυρία, γιατί δεν υπάρχουν τα νούμερα μέσα στην Σκοπιανή Βουλή για αυτό το θέμα.
Αφού λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, δεν είναι παράθυρο ευκαιρίας, για μένα ουδέποτε υπήρξε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί η κυβέρνηση εμφανίστηκε ξαφνικά? Αυτό είναι το ερώτημα γιατί, το οποίο λοιπόν, πλανάται. Γιατί λοιπόν αυτή τη κυβέρνηση να λύσει τώρα το γιατί, θέμα γιατί, της γιατί, γιατί, σκοπίων. Γιατί, περιμένουμε όμως λοιπόν, να μας απαντήσετε. Κάποιος λέει, το είπα κι εγώ, ότι βρήκανε μια βολική κυβέρνηση που τα υπογραφεί όλα και τα δέχεται όλα και σου λέει αφού τον εντάξει, έχουμε τώρα εδώ πέρα, τον βάλουμε αυτό. Είναι ένα αφήγημα, το έχουμε ναι. πολύ καιρό. Ναι, το άλλος είπε ότι πιέζουν υπερβολικά οι ξένοι και εμάς μας πιέζαν. Σας λέω το 5, ο Μνίμιτς είχε προτείνει το θέμα της αποκλειστικότητας είναι από τότε. Είχε προτείνει ο Μνίμιτς καμία χώρα να μην έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του όρου Μακεδονία και ότι είχε ζητήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση λύσης να αποφασίσει πώς θα ονομάζει το βόρειο τμήμα της. Εντάξει, ναι. Και είχε πει τότε ο Μολυβιάτης το περίφημο «Τα έχω πάρει στο κρανίο». Λοιπόν, ναι, το είχε φαντάσου για να το πει φυσικά, αυτό. Φυσικά, να σας λοιπόν. Πω κάτι. Συμφωνείτε πως πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα κάποια στιγμή? Ναι, δεν πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο. Μας. Όχι εις βάρος μας, αλλά τόσα χρόνια... Εντάξει, συμφωνούμε, ωραία, μπράβο, όχι, τι όχι, να κάνω. Επί 25 χρόνια... να πιεστούν αυτοί οι κυρία συνάδελφε. Αυτή η χώρα ονομάζεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Έτσι ναι. τη λένε απ' έξω. Συμφωνώ, έξω, συμφωνώ, έτσι συμφωνώ. Την έχουν αναγνωρίσει. Καλά, την έχουν αναγνωρίσει τώρα για τις μεταξύ τους σχέσεις. Χώρα. Όχι, όχι, δεν πάει. Στα διεθνή φορά όχι. Πηγαίνει... Στα διεθνή φορά γίνεται χαμός, ξέρετε ναι, καλά. Ξέρω τι γίνεται. Και γίνεται αθλητικό μάχη. Σωματείο να πάει να παίξει μπάλα, πάει και φωνάζει. Όμως προφέρεται Μακεδονία, το ξέρετε πολύ καλά. Ναι, ωραία, λοιπόν... Λάθος, σωστό, τους ξεφεύγει. Αυτό είναι στη συνείδηση των έξω. Ναι, ωραία, να πω. Και τι να κάνουμε, να το δεχτούμε, ακούστε. Όχι, όλοι πώς θα το ξεριζώσουμε αυτό, γιατί δεν μιλάμε να για μια αλλαγή, αλλαγή της εθνικής ταυτότητας αυτής της χώρας. Μα δεν έχουν εθνική ταυτότητα. Δεν υπάρχει όμως εθνικό. Αυτοί υιοθέτησαν όμως για να λύσουν το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά και τι να κάνουμε, άμα αυτό τα Θεσσαλία, τι να κάνουμε τώρα, θα μας διαμελήσουν. Ρωτάω εγώ τώρα, ναι. ρωτάω λοιπόν, πώς θα λυθεί. Το σωστό θα ήταν να καταβληθεί μια προσπάθεια, να καταλάβει αυτός ο κόσμος ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχουν εθνικά Μακεδόνες. Πρέπει να δηλώσουν πώς αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Βουλή, το ψήμα. Μα κοιτάξτε, δεν γίνεται να αλλάξουν το Σύνταγμα, πρέπει. Να δηλώσουν ότι δεν υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, πρέπει. Να δηλώσουν ότι δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει τσαμουριά, γιατί η Αλβανίτη των Σκοπίων, ο Αχμέτη που πάει και έρχεται εδώ πέρα, είπε ότι στη Θεσπρωτεία ζουν 1 εκατομμύριο Αλβανοί, γιατί αυτή είναι η τσαμουριά. Πρέπει και αυτός να πει ότι δεν το αποκηρύσω αυτό. Ναι. Να δηλώσουν ότι δεν υπάρχουν Αιγαίτες της Μακεδονίας και ότι δεν υπάρχει Μακεδονία του Αιγαίου. Πώς θα γίνουν, ρε παιδιά, αυτά? Είναι πράγματα. Άρα... Δηλαδή, πώς θα γίνει, θα πάρουν το όνομα και μετά θα αρχίσουν να λένε. Α, βεβαίως, υπάρχει η Μακεδονία κάτω, υπάρχει η Θεσσαλονίκη. Να λένε. Ρωτήσω, πρέπει να μην λένε τη Θεσσαλονίκη Σολούν, να μην λένε τη Φλόρινα Λερίν, να μην λένε την Έδεσα Βόντεν, να μην λένε την Καστοριά Κοστούρ. Πώς θα γίνει να πούνε ότι δεν θα αλλάζουμε τα τοπονύμια? Εάν η τελική συμφωνία μέσα περιλαμβάνει. Ναι, καλά, τώρα θα πιστεύει ότι θα ψηφίσουν αυτό καμία θέλω συμφωνία. Να πω. Θέλω να πω, πιστεύετε ότι θα πάμε σε τελική συμφωνία? Είναι εφικτό, είναι αδύνατο, είναι αδιέξοδο ή μέχρι. Όπως εσείς πώς το εντάξει, βλέπετε όλα μέχρι αυτά τώρα. Τα θέματα που σας έθεσα, για αυτούς είναι τέτοια θέματα, όπως τα παρακολουθώ εγώ όλα αυτά τα χρόνια και δημοσιογραφικά και πολιτικά, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο να γίνουν αποδεκτά. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν καταλάβουν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα κράτος το οποίο να έχει την υπόστασή του, να αναζητήσουν αλλού τις ρίζες τους, αν θέλουν να τις αναζητήσουν, πάντως όχι στο Μεγαλέξανδρο και στο Φίλιππο και στη Μακεδονία. Να καταλάβουν ότι το συμφέρον τους είναι να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η καινούργια τους αρχή. Δεν πρέπει να είναι κάτι το παλιό. Πρέπει να είναι μια καινούργια αρχή που να λέει εμείς είμαστε τώρα ένα κράτος το οποίο θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πιεζόμαστε εμείς. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Απλώς δεν έχουμε απαντήσει ακόμη γιατί συμβαίνει αυτό. Είδατε τελικά δεν απαντήσαμε και εσείς μας είπατε μερικά. Λοιπόν, έτσι, εγώ τι πιστεύω. Μερικά στοιχεία, αλλά το γιατί. Να πω τι πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να το φέρνει αυτό τυχαία. Κοιτάξτε, μετά από 2 μνημόνια, 3 επαχθείς συμφωνίες, 1 υπερταμείο, προνομοθέτηση μέτρων μέχρι το 22 και όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να πει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 18. Να. Αυτό το αφήγημα όμως, αυτό το αφήγημα δεν πέρασε. Δηλαδή ο κόσμος όλος ξέρει ότι με όλα αυτά τα μέτρα τι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Mm. Μέσα στα μνημόνια κανονικά θα είμαστε για πάντα ουσιαστικά, αφού βάζουμε και το ορόσημο 2060. Λοιπόν, και αναζήτησε ένα άλλο αφήγημα. Ποιο είναι το καλύτερο
τώρα αφήγημα για τον κύριο Τσίπρα. Η περικοπή του χρέους. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάει στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, αφού δεν μπορεί να πάει με το βγήκαμε από τα μνημόνια, να πάει με το ναι, συνέβησαν όλα αυτά, αλλά μας έκοψαν το χρέος. Και θα μας το κόψουν πώς. Πιστεύω εγώ ότι του υποσχέθηκαν στις μυστικές συνομιλίες. Και γι' αυτό είναι μυστικές, γιατί οι διαπραγματεύσεις τόσο μυστικές ενημερώνονται τα κόμματα, πάντοτε ενημερώνονται. Λοιπόν, πιστεύω ότι του είπανε, φτιάξε το θέμα το μακεδονικό και εμείς θα σου κόψουμε το χρέος. Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν μπορεί να ομολογήσει ότι κάνει αυτή τη συναλλαγή, αυτή την άθλια συναλλαγή, να πει δηλαδή πόσο την κοστολογεί δηλαδή τη Μακεδονία, 100 δις, 200 δις, 300, όλο το χρέος δηλαδή. Έχει τιμή η Μακεδονία. Είναι μια αυτοερμηνία, ένα σενάριο αυτό που μας λέτε τώρα. Ότι ναι, ότι πιστεύω ότι αυτό είναι, ότι εκεί βρίσκεται όλο αυτό το θέμα. Θέλω λίγο να πάμε στο θέμα του συλλαλητηρίου. Γιατί πάρα πολλοί είπαν ότι αρχίζουν να αναδύονται και να βγαίνουν ακροδεξιά στοιχεία, δεξιά στοιχεία. Φοβάστε μέσα από αυτές τις κινητοποίησεις από το συλλαλητήριο, που ξαφνικά θα βρεθεί από τα δεξιά σας σε κάποιο καινούριο κόμμα, ότι έρχεται κάποια. Έτσι, ένα καινούριο κίνημα. Κοιτάξτε, που έχει μέσα τέτοια στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησαν πολύ να την βλάψουν. Και όχι μόνο από τα δεξιά μας και από την άλλη πλευρά. Και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα της κρίσης, όλα στη Νέα Δημοκρατία στόχευαν. Βάλτε τα να δείτε, όλα συγγενικά κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία πήραν. Η Νέα Δημοκρατία όμως, παρόλα αυτά, είναι το μόνο κόμμα που παρά την κρίση κατάφερε να διατηρήσει μόνιμα ένα ποσοστό γύρω στο 30%, που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό για αυτή την περίοδο. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται κάτι τέτοιο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας καθόλου. Διότι δεν θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει αυτός ο χώρος, και διότι τον καλύπτει. Έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε ότι υπάρχουν, επειδή είναι πολύ μεγάλο, πολύ συλλεκτικό κόμμα, μεγάλη παράταξη, υπάρχουν και διάφορες απόψεις. Γι' αυτό λέτε ότι είναι διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι διαφορετικές οι απόψεις ως προς το βασικό ιδεολογικό υπόβαθρο. Απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλο κόμμα. Πάει από τη δεξιά μέχρι και την κεντροδεξιά. Και εκεί μέσα υπάρχουν όλες αυτές οι απόψεις, οι οποίες υπήρχαν πάντοτε αρμονικά μέσα στο κόμμα. Μάλιστα. Κύριε Βούλτεφ, ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Σήμερα. Πάμε στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην κοινοβουλευτική και πολιτική ζωή του τόπου, με ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον, όπως τα καταγράφει ο Γιώργος Γαβαλάς. Μετά τις συνθήκες του Λονδίνου και των Αθηνών του 1913, επακολούθησε σαν σήμερα η διακοίνωση του 1914, με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν και παρέδωσαν, και έτσι περιήλθαν στην Ελλάδα, όλα τα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση την Ήβρο, την Τένεδο και το Καστελόριζο, τα οποία επιστράφησαν στην Τουρκία. Την ίδια ημέρα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Ευρώπη, έπειτα από πολύμερο ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ευρώπη για τα ελληνικά δίκαια. Επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, η ΕΔΑ και το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου έσπευσαν να καταθέσουν πρόταση νόμου για την παροχή σύνταξης στους αγρότες, έπειτα από εσωτερική πληροφόρηση από τον κύκλο του Πρωθυπουργού περί επικείμενης κατάθεσης νομοσχεδίου για την αγροτική ασφάλιση. Πλέον η κυβέρνηση, πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που προέκυπταν από τη θέσπιση της ασφάλισης 4 εκατομμυρίων άμεσα και έμεσα απασχολουμένων με τη γεωργία, είχε να αντιπαρέλθει και την πίεση της αντιπολίτευσης. Τελικά ο Καραμαλής κατέθεσε στη Βουλή στις 18 Νοεμβρίου του 1960 νομοσχέδιο με τίτλο «Περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων». Σαν σήμερα, Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 1996 και ώρα 1:40, τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ήμια. Στις 5:30 της ίδιας μέρας, ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που απονιώθηκε από τη φρεγάτα Ναβαρίνο για να διαπιστώσει την πληροφορία παρουσίας Τούρκων στη Βραχονισίδα, κατέπεσε κατά την επιστροφή του στη φρεγάτα, και τα τρία μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευτής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν. Έχει προηγηθεί παρέμβαση Κλίντον. Στις 6 το πρωί, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Τουρκίας, που δεσμεύτηκαν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους και να υποστήλουν τις σημαίες.
Η ώρα είναι 10 και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 9 το πρωί. Μείνετε στη συχνότητά μας. Αμέσως μετά στην Ολομέλεια θα συζητηθούν οι δύο κυρώσεις συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία αφενός με τον Άγιο Μαρίνο και άλλη με το πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.